Εκατοντάδες Λαρισαίοι κάθε ηλικίας πλημμύρισαν το κέντρο της πόλης προκειμένου να συμμετάσχουν στον αγώνα δρόμου Run Greece. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν δύο αγώνες των 5 και 10 χιλιόμετρων και ένας αγώνας του 1 χιλιόμετρου για παιδιά. Ο καιρός ήταν σύμμαχος, η εκκίνηση δόθηκε και όλοι έτρεξαν για τη νίκη αλλά και τη χαρά της συμμετοχής. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κύριος Κώστας Αγοραστός, ήταν εκείνος που έδωσε την εκκίνηση στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Είναι μεγάλη γιορτή, του αθλητισμού, του μαζικού αθλητισμού. Γιατί για μας ο αθλητισμός είναι φιλοσοφία ζωής, δίνει χρόνια στη ζωή και ζωή στα χρόνια. Κάνει ανθρώπους γερούς που ξέρουν να αντιστέκονται, που ξέρουν να παλεύουν, που ξέρουν για το καλύτερο, που αναγνωρίζουν το καλύτερο, που είναι δίκαιοι, που είναι συνεπείς. Και ο κόσμος που βρίσκεται εδώ σήμερα, μικρά παιδιά, άτομα με αναπηρία που τρέξανε, μικρά παιδιά, μεγάλοι, αγώνας 5, 10 χιλιόμετρων, 1 χιλιόμετρο και αγώνας για, για τα παιδιά με αναπηρία, για τους ανθρώπους με αναπηρία, είναι σημαντικό. Βγήκε ο κόσμος έξω, ήρθανε, τρέξανε, γιορτάσανε, είναι μια μεγάλη γιορτή, αλλά ταυτόχρονα δίνουν ένα μήνυμα. Όποιος σέβεται τη ζωή του, να περπατάει. Περπατάει όποιος σέβεται τη ζωή του. Γιατί γίνεται καλύτερος, αλλά ταυτόχρονα σκέφτεται και πιο ελεύθερα, πιο δημιουργικά και χωρίς εξαρτήσεις. Τις εντυπώσεις βέβαια έκλεψε ο αγώνας, όπου συμμετείχαν άτομα με ειδικές ανάγκες. Στον αγώνα των 10 χιλιόμετρων ο καλύτερος χρόνος ήταν τα 34 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα, ενώ στα 5 χιλιόμετρα τα 16 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα. Το Run Greece που πραγματοποιήθηκε για 8η χρονιά διοργάνωσε ο ΣΕΓΑΣ, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Λαρισαίων.